Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στην ενημέρωσή σας. 21 λεπτά μετά από τις 6 είστε συντονισμένοι στο Νότος Νιούς. Είναι η Πέγκι Ντόκου στο μικρόφωνο και η Βαρβάρα Παπαναστασίου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε στην Αθήνα με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Κύριε Λεβέντη, μας ακούτε. Και χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Λεβέντη. Πώς είδατε το 17 για την κυβέρνηση και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να πορευτεί μέσα στο 18? Όπως όλος ο κόσμος το είδα και εγώ, το 17 σαν μια χρονιά δύσκολη, δυσάρεστη για την τεράστια πλειοψηφία, με αφαιρεμένα εισοδήματα από τον κόσμο, με αφαιρεμένα όνειρα, χωρίς οράματα, ο κόσμος μαραζωμένος, να ακούει ένα Τσίπρα ότι πάμε καλά. Αυτό είναι ένας πρωθυπουργός που ζει στον κόσμο του και ένας λαός που υποφέρει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η κυβέρνηση λέει ότι θα βγούμε από τα μνημόνια μέχρι τον Αύγουστο, ότι θα πάμε κανονικά στην τρίτη αξιολόγηση, δίνει επιδόματα, κατάργησε το ΦΠΑ στα νησιά, σε εμάς, στις νησιωτικές περιοχές, θα μας δώσει και άλλα επιδόματα. Δεν ξέρω αν με τα επιδόματα είστε ευτυχείς. Δεν νομίζω, όχι μόνο οι νησιώτες, αλλά κανένας από τους υπόλοιπους. Και η κατάργηση του ΦΠΑ, αφού αυτοί το είχαν βάλει. Δηλαδή, το να το βάζεις στη μία και να το καταργείς στην άλλη, και να δούμε και για πότε και μέχρι πότε. Διότι είναι πολλά τα προβλήματα τώρα, έτσι δεν είναι. Όταν αφαιρείς βάρη, η αφαίρεση ενός φόρου, προϋποθέτει έσοδα να έχει το κράτος, από αλλού, από ανάπτυξη. Τέτοια έσοδα δεν υπάρχουν. Η εξίσωση του ΦΠΑ στα νησιά, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα κίνητρο για τους νησιώτες. Τώρα που εξισώνεται με τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τέλος πάντων να αλλάξουν τα πράγματα με τα επιδόματα. Εκείνοι λένε ότι είναι θετικό, γιατί θα εφαρμοστούν άλλα κίνητρα αντισταθμιστικά. Μακάρι να τα δούμε. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα μπορέσει ο κόσμος να σηκώσει κεφάλι. Να μπορέσει δηλαδή η ελπίδα να ξαναεπιστρέψει. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάει σε εκλογές φέτος, κύριε Λεβέντη? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παραίτησή του, ο κ. Τσίπρας, για σχηματισμό μιας κυβέρνησης μεγάλης, 240 εδρών. Αυτό το έχω πει, όχι τώρα, το έχω πει από την πρώτη ώρα που ήρθε ο Τσίπρας. Μην ορκιστείς, μην κάνεις το λάθος που έκανε ο Βενιζέλος με το Σαμαρά, να ορκίσετε μια κυβέρνηση και η άλλη μισή βουλή να σας λέει προδότες. Μην κάνεις αυτό το λάθος. Πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρότεινε μια μεγάλη κυβέρνηση. Να δείξουμε εικόνα πολιτικής σταθερότητας και να φέρουμε επενδύσεις στα αλήθεια. Ενώ εκείνος επανέλαβε το ίδιο λάθος του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Είπε μπορούμε μόνοι μας, σαμπόταραν οι άλλοι, τίποτα δεν μπόρεσαν. Το ίδιο και ο Τσίπρας. Λέει μπορεί μόνος του. Λέει ότι τον Αύγουστο θα βγούμε από τα μνημόνια. Μα ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ο Τσίπρας δεν βγήκε. Πώς θα τον πιστεύει ο κόσμος, αφού ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ήταν απατηλό, ψέματα. Ήταν ψέματα. Γιατί να τον πιστέψει ο κόσμος τώρα? Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή η κοινοβουλευτική παρουσία? Γιατί στους 150 δεν είναι ισχυρή η κοινοβουλευτική παρουσία. Όχι, ακούστε, δεν παίζει ρόλο ο αριθμός. Παίζει ρόλο κυρίως να είναι τα δύο ισχυρά κόμματα να είναι μαζί. Να έχουν περισσότερο, πιο ισχυρή. Να είναι μαζί, να μην βγαίνει ο ένας να υπονομεύει. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος, ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας και κάτι καλό να κάνει, είναι υποχρεωμένος να τον πολεμάει. Ο Τσίπρας είναι αισιόδοξος, ο Μητσοτάκης γελάει και προεξοφλεί την καταστροφή. Με μια τέτοια εικόνα δεν θα έρθει επενδυτής ποτέ σοβαρός εδώ να ρισκάρει. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι έπρεπε να φτιάξουν μια κυβέρνηση κατ' ελάχιστον τα δύο κόμματα. Αφήστε και τα υπόλοιπα.
Τα υπόλοιπα μικρή σημασία έχει. Οι δύο μεγάλοι, αυτοί που πήραν ο ένας 20, πόσο πήρε, 100, 20 και ο άλλος 30. Αυτοί οι δύο πρέπει να σχηματίσουν μια κυβέρνηση και να αφήσουν τις τρέλες ότι μόνος το καθένας μπορεί. Αφού δεν ούτε ο Σαμάρας έφερε την ελάχιστη επένδυση, ούτε ο Τσίπρας. Και σας λέγω, πώς θα επέλθει ανακούφιση σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αν δεν γεννηθεί νέο έσοδο στο κράτος. Νέο έσοδο. Το νέο έσοδο ανακουφίζει και επιτρέπει να μειώσει το φόρο εδώ, να μειώσει το φόρο εκεί, επιτρέπει να δώσει ένα επίδομα, μια φοροαπαλλαγή. Το νέο έσοδο. Ενώ τώρα πας να κόψεις, ας πούμε, στο κρασί το φόρο, σου λένε οι ξένοι, και από πού θα το αντικαταστήσεις, κύριε? Κατά την άποψή σας, μια τέτοια κυβέρνηση είναι εφικτό να γίνει? Είναι εφικτό αν σταματήσουν τον εγωισμό τους και την τρέλα τους οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Γιατί είναι μια τρέλα σχεδόν, εγώ τη βλέπω. Δηλαδή να θέλει ο τόπος να χρειάζεται κάτι και αυτοί οι δύο από εγωισμό και μόνο να παρουσιάζονται ως ότι έχουν βεντέτα και να αρνούνται στον τόπο τη μέθοδο, τη λύση που χρειάζεται. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι έγκλημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι ο καθένας θέλει να κοιτάξει τα κομματικά του ωφέλη. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να πούν ότι να τα παραμερίσουμε έστω και για λίγο για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε μαζί. Γιατί στη συνένεση δεν χωρούν εκπτώσεις. Ή προσέρχεσαι με γενναιότητα και ας κομματικά ας χάνεις, ή αυτό το για λίγο που μου λέτε και να δούμε. Εδώ ο Σούλτς τώρα θα μπει στην κυβέρνηση. Ενώ μπαίνοντας στην κυβέρνηση στη Γερμανία, είναι διαπιστωμένο ότι χάνει το κόμμα του. Ναι, θα μπει όμως για τη Γερμανία. Άρα γιατί το λέτε έτσι δειλά, εδώ να δούμε για λίγο? Αν ο τόπος χρειάζεται κάτι, έχει υποχρέωση και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας να το κάνουν. Κύριε Λεβέντη, αλλιώς ιστορικά θα τιμωρηθούν. Κύριε Λεβέντη, δεν το λέμε δειλά. Έτσι το όπως θέμα το είπατε, είναι σαν να το είπατε φοβισμένοι. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε φοβισμένοι. Εκείνοι το αποδέχονται να το κάνουν. Μα σας είπα, στο χέρι τους είναι. Όταν χρειάζεται, δεν φαίνεται ότι κάτι, το αποδέχονται πάντως. Ακούστε, όταν χρειάζεται η πατρίδα κάτι και πρέπει εγώ να δώσω το παρόν για την πατρίδα, δεν θα το δώσω? Θα πάω στο κόμμα μου να ρωτάω τα κομματόσκυλα τα δικά μου αν θα το κάνω? Τόσο παρολογείτε? Τέτοιου είδους υπευθυνότητα έχουμε? Ωστόσο, θα πάει να ρωτήσει ο Μητσοτάκης στο κόμμα του αν γουστάρουν τη λύση αυτή, αν αισθάνεται ότι χρειάζεται η χώρα? Τότε είναι πολύ κατώτερος. Είναι πολύ κατώτερος τις εμβελίες που θα έπρεπε να έχει. Μέχρι στιγμής πάντως έχουν δείξει ότι κανένας από τους δύο δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Θα τιμωρηθούν, σας λέω. Μπορεί και φυλακή να πάνε. Το έχω πει εγώ αυτό. Γιατί επειδή δεν έχει πάει κανένας φυλακή τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, νομίζουν οι Έλληνες, όπου συζητώ, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακολασία, ατιμωρησία. Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι. Αν δεν σου ήρθε η σύνταξη, το Τσίπρας λέει τον Αύγουστο μας βγάζει. Έτσι δεν είναι? Δεν το λέει, τον άφησε τον 18. Ότι μας βγάζει τα μνημόνια. Ναι, αν αντί να μας βγάλει δεν σου ήρθε η σύνταξη εσένα, του φτωχού στη Ρόδο ή στην ΚΟ, θα κάτσεις με τα χέρια σταυρωμένα και θα λες δεν πειράζει? Θα λες το κεφάλι του Τσίπρα στο πιάτο. Ο λαός θα θέλει όλα δικά του. Όσο έρχονται οι συντάξεις με τα δάνεια, και ο λαός δείχνει συγκατάβαση. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αν όμως αρχίσουν οι φασαρίες εδώ και σταματήσουν, σας λέω μία περίπτωση, οι συντάξεις να δίδονται, αυτό θα φέρει μεγάλη αναμπουμπούλα. Και ο λαός θα ζητάει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς σχετικά με το θέμα το Σκοπιανό. Με το Σκοπιανό, δεν ναι. ξέρω πώς θα πρέπει να το λέμε, τον όρο Μακεδονία. Για προδοσία πάει και εσείς πώς το βλέπετε? Για προδοσία το βλέπω. Δηλαδή? Τι δηλαδή, ετοιμάζονται να δώσουν τον όνομα Μακεδονία. Τον όνομα Μακεδονία. Αν δείτε στην ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ, λέει έλα μωρέ καθυστερούμε,
και τι κερδίσαμε τόσα χρόνια από το πρωί που παρακολουθώ ο ΕΡΤ, αλλά και τα άλλα κανάλια και το Sky και λυπάμαι. Και άλλοι περνούν την άποψη ότι από αυτή την πληγή του Σκοπιανού να απαλλαγούμε, πώς να απαλλαγούμε, παραχωρώντας το όνομα. Σε όλα τα πάνελ τέτοιου είδους αντιλήψεις επικρατούν. Κανονικά δεν θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει καθόλου όρος. Μα αυτοί χύσανε το αίμα τους. Για συγγνώμη, για να είναι η Μακεδονία ελεύθερη, το αίμα τους το έχει ο Τσίπρας και ο Φίλης ή ο Σκουρλέτης. Έχισε το αίμα του ώστε να μπορεί να δώσει το όνομα. Ή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που είπε ο πατέρας του ότι να δώσουμε το όνομα και σε 10 χρόνια θα το έχουμε λησμονήσει. Ένα λεπτό. Νομίζετε ότι, πέστε ότι εκλεγόμουν εγώ πρωθυπουργός. Έχω δικαίωμα να δώσω κάτι για το οποίο άλλοι χύσαν το αίμα τους. Το έχει δικαίωμα, πιστεύετε, ο Τσίπρας είναι μέσα στο δικαίωμα, το είχε πει στο λαό πριν την εκλογή του. Είχε πει ότι παιδιά εγώ θα δώσω το όνομα αν αρχίσουν οι συζήτηση. Αν το είχε πει και πήρε την ψήφο, πάει στο διάλο. Αλλά εδώ πέρα πάνε να κάνουν προδοσίες και τις παρουσιάζουν και είναι σαν εθνική ανάγκη, ότι είναι η όριμη, η σοβαρή. Και ότι όλοι οι άλλοι εμείς που αρνούμαστε τις προδοσίες, είμαστε μη σοβαροί. Αυτό πάνε να περάσουν. Και επειδή έχει πρόβλημα με τον καμένο ο κύριος Τσίπρας, πάει να το κάνει μέσω σύσκεψης πολιτικών αρχηγών. Και θα κάνει η γεννηματά ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας τη συμφωνία και θα πούνε και ο καμένος που δεν θέλησε, είναι εξτρέμ δεξιός, είναι εθνικιστής, είναι και για μένα να δω τι θα πούνε, που δεν μπορούν να πούνε ότι είμαι δεξιός, να δούμε τι θα πούνε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.